Είσαι από τα κορίτσια που αν και δεν πέρασαν, έκαναν τρομερή αίσθηση στον κόσμο. Είχα το GNTM γιατί ήθελα έτσι, ήθελα να είμαι μοντέλο και μου αρέσει αυτό το χώρο πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν με κοιτάνε. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω make-up και ωραία ρούχα και παπούτσια. Κοπέλα είμαι, νομίζω κάποια κοπέλα της αρέσει αυτά. Σχολιάστηκαν τα παπούτσια σου. Μα αυτά τα παπούτσια, πού πας, για χορό? Πηγαίνω και έξω. Παπούτσια είναι εντάξει, είναι λιγάκι παραπάνω ήταν για το GNTM. Αυτό συμφωνώ, αλλά είναι το style μου. Είναι αυτό που φοράω κάθε βράδυ όταν βγαίνω έξω. Η Βίκη Εστίαση είπε ότι είσαι πολύ αδύνατη. Είσαι πάρα πολύ αδύνατη. Πολύ. Τι τρως? Τι ναι. Φοράς αλασσινά και σαλάτες και μαγειρεύω στο σπίτι. Δεν με ξέρετε καλά γιατί τρώω και σουβλάκι. Και πού πάει το σουβλάκι, γιατί εδώ δεν βλέπω να πηγαίνει πουθενά. Στο γυμναστήριο. Θα κάνω ένα κουκού στο ψυγείο σου. Τι τρώει αλλιώς? Πω, πω, φαγιά. Η διατροφή λοιπόν της Αλιώνας είναι πορτοκάλια, νεράκι και νεράκι. Τα χιλάκια σχολιαστήκανε και το περίφημο τσίτο σου. Αυτό τώρα, ξέρετε, πρέπει να μαθαίνω να μαγειρέψω τσίτος. Μετάνιωσες που έκανες αυτή την αισθητική επέμβαση? Εγώ το έκανα γιατί το κατάλαβα ότι θα είναι καλύτερο για μένα. Γιατί πριν από 4 χρόνια δεν είχες σκεφτεί να ακολουθήσεις την καριέρα του μοντέλου? Γιατί δεν ήμουν έτοιμη. Η μητέρα μου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και... Πίσω στη Λευκορωσία είναι η μαμά. Ναι, είναι εκεί. Και για εκείνη δικηγόρος είναι κάτι τόσο σημαντικό, τόσο σοβαρό. Και ήθελε πάρα πολύ να γίνουμε δικηγόρος. Και βλέπετε 6 χρόνια σπούζαζα. Την ξέρουν την απόφασή σου να πάρεις να δώσεις συμμετοχή στο GNTM? Όχι. Ούτε η μητέρα μου, ούτε ο πατέρας μου δεν ξέρει ακόμα ότι πήγα. Κοιτάξτε, και στο Instagram βάλω φωτογραφίες λιγάκι πιο sexy, πιο... Και η μητέρα μου δεν ξέρει το Instagram, γιατί αν είσαι μητέρα μου εκεί, θα με σκοτώσει αμέσως. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Εγώ περίπου 5 χρόνια ζω. Η Ελλάδα είναι για μένα είναι κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο ωραίο, τόσο... σπιτικό, δεν ξέρω πώς μπορώ να πω. Μ' αρέσει και αγαπάω Ελλάδα πάρα πολύ. Η λαμπυρίζουσα πέτρα είναι το σήμα κατά τεθέν σου. Το έχεις βάλει μέχρι και στο σκύλο σου. Η Έμιλη έχει ακόμα κάποια φορεμάτα. Και... Τα φορέματα τα αγοράζεις εσύ στην Έμιλη? Ναι, δεν μπορεί να αγοράζει ακόμα. Από μικρούλα το έχεις αυτό με τη λάμψη? Όχι, δεν ξέρω. Ίσως είναι κάτι παραπάνω καμιά φορά, αλλά για το βράδυ όταν βγαίνω έτσι νιώσω άνετα. Από μικρούλη βέβαια όχι. Με τη μητέρα μου ήταν δύσκολο για να είμαι έτσι. Ίσως γι' αυτό. Είναι τρέσα αυτό? Όχι, τρέσα είναι. Μια χαρά όμως, κοίτα ωραία. Και πήγες στο κομμωτήριο. Σε αναγνώρισε ο κόσμος, στο περίπτερο που πέρασες. Στο φούρνο, αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Και τι σου είπανε δηλαδή? Κάνανε φωτογραφίες μαζί μου. Για μένα ήταν κάτι, wow. Αλλιώνα παντού. Παντού, ναι. Αγαπάω πάρα πολύ αρκουζάκι. Έχει το στράς του, ίσως είναι αυτό που το έχει. Το κάνει πολύ δικό σου. Έχει, ναι. Τι να κάνω. Εντάξει. Ροζ. Άλλο ένα απλό φορεματάκι για καφέ. Περπατάς αυτό το πράγμα? Ναι. Και είναι εύκολα. Είναι casual. Λευκρουσία ίσως. Εγώ πιστεύω ότι παπούτσια και ισόρροχα πρέπει να είναι ακριβά. Εντάξει. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα.